Αριστοτρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλά είμαστε εσείς? Καλά. Από άγχος πώς τα πάτε και διαχείριση άγχους? Εμείς καλά τα πάμε. Άλλοι δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε ένα email από μια νεαρή φίλη που είναι φοιτήτρια. Λέει, κυρία Θέκλα, χαίρετε. Είμαι μια νεαρή κοπέλα, τελειόφοιτη στο τμήμα που σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο και αυτή είναι η περίοδος εξετάσεων στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για την Κύπρο. Είναι και στην Κύπρο περίοδος εξετάσεων? Είναι και στην Κύπρο. Και τα λύκεια έχουν εξετάσεις, ε? Και τα λύκεια και τα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Παρακολουθώ τα βίντεο σας και μπορώ να σας πω πως τα βίντεο σας ξεκλειδώνουν το μυαλό και τις καρδιές μας, δίνοντας μας κίνητρα για τη βελτίωση του εαυτού μας. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Σας ξεκίνησα το mail έτσι, γιατί το θέμα το έχει να κάνει με αυτό. Λέει λοιπόν αυτή η νεαρή φίλη. Βασικά, από πάρα πολύ μικρή, ήδη από το δημοτικό, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα το οποίο θα το χαρακτήριζε εντός εισαγωγικών δηλητήριο. Όταν τελειώνω ένα μάθημα, σκέφτομαι λεπτομερώς τι έχω γράψει, με αποτέλεσμα και να χάνω το χρόνο μου σε σκέψεις ανούσιες και για μια κατάσταση που έχει τελειώσει και δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, αλλά και το χειρότερο, χάνω την ηρεμία και τη γαλήνη μου. Το μυαλό μου αναπαράγει συνεχώς τις απαντήσεις μου, φαντάζομαι τις απαντήσεις που έχει δώσει στη γραπτή εξέταση, και στις περιπτώσεις που έχω εντοπίσει λάθος, μου χαλάει η ψυχολογία μου. Δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει ξανά στην καριέρα σας, αλλά πραγματικά σας το λέω, είναι δηλητήριο, μου κατασπαράζει την ψυχή, ταλαιπωρείται πολύ η κοπελά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιο είδους κρίση πανικού ή άγχος, αν είναι κάποιο είδους κρίση πανικού ή κρίση άγχους, αλλά κάνω προσπάθειες να το βελτιώσω. Γενικά είμαι και τελειομανής. Μπορείτε να μου προτείνετε κάτι εκτός από ψυχοθεραπεία? Υπάρχει κάποιο βίντεο που μου διαφεύγει δικό σας? Συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα και σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει ψυχοθεραπεία η φίλη. Θέλει κάτι άλλο εκτός από ψυχοθεραπεία. Ναι. Δικό σου, Αριστονίκη, γιατί λοιπόν, νομίζω ότι εσύ είσαι πιο εξειδικευμένη από μένα σε θέματα... Όχι νομίζω, ξέρω σίγουρα ότι εσύ είσαι πιο εξειδικευμένη από εμένα σε θέματα μάθησης και εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και σε θέματα διαχείρισης άγχους είσαι πιο εξειδικευμένη από εμένα. Ναι. Οπότε επέλεξα να κάνουμε αυτό το βίντεο στην Αριστοτρίτη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι το σύνολο των φοιτητών μαθητών οι οποίοι έχουν τάση για άγχος και έχουν όλα αυτά τα στοιχεία που μας περιέγραψε η κοπελιά, έχουν αυτή την τάση όταν τελειώσουν ένα μάθημα να ψάχνουν, να βρουν εάν το έκαναν σωστά, τι λάθη κάνανε, και γενικότερα να προσπαθούν να βρουν, να ψάχνουν μέσα στο μυαλό τους, μέσα στο λαβύρινθο αυτό, τι μπορεί να έγραψαν, γιατί να μην το γράψαν έτσι και τι πήγε λάθος και το γράψαν αλλιώτικα κτλ. Είναι δηλαδή μία συνηθισμένη τακτική σε ανθρώπους που έχουν έτσι πάρα πολύ μεγάλη θέληση να τα πάνε καλά, ενδεχομένως να έχουν αυτή την τάση να παίρνουν συνεχώς άριστα και έχουν έτσι επίσης ροπή προς το άγχος. Και μπορείς να το αντιπαραβάλεις με μαθητές που δεν το έχουν αυτό το στοιχείο. Εγώ, ας πούμε, ήμουνα μια μαθήτρια φοιτήτρια που είχα αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, αγχωνόμουν να... Έχεις, όλα... Ναι, ιδιαίτερα στο λύκειο. Τα είχες και μετά, όπως το περιγράφει η φίλη, ότι μετά που δίνει την εξέταση, μετά κάθεται και... Στο λύκειο το είχα αυτό έντονα. Ότι μετά έψαχνα να δω, με το που τελείωνε το διαγώνισμα, έψαχνα να βρω τι έκανα λάθος. Και άμα ανακάλυπτα ότι έκανα λάθος, ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ, γιατί τα βάζα με τον εαυτό μου, πώς είναι δυνατόν να μην το σκέφτηκα κτλ. Τώρα που δίνει ο γιος μου τετράμινες εξετάσεις και τον βλέπω πόσο χαλαρός είναι,
Λέω, πώς γίνεται ρε παιδιά να έχει βγει από μένα αυτό το παιδί. Κοίταξε, για να είμαστε και δίκαιοι, το παιδί αυτό δεν έχει βγει μόνο από εσένα. Είναι μία πρόσμιξη χαρακτηριστικών γονιδιακών τουλάχιστον και του πατρός του. Και να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Ναι, δεν έχει γίνει με παρθενογένεση το παιδί. Ρε παιδί μου, δεν είναι, πώς το λένε το άλλο, με την τόλη το προβατάκι που είναι... Με κλωνοποίηση. Ναι, είναι με κλωνοποίηση το αγόρι, έχει και άλλα γενετικά χαρακτηριστικά να πάρει. Ναι, είναι πάρα πολύ έτσι περίεργο. Πουλ ο Λάζαρος. Ξέρετε ότι και η Αριστονίκη έχει Λάζαρο, όχι μόνο εγώ, και η Αριστονίκη εντελώς τυχαία, έχουμε και δύο Λάζαρους. Ναι. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ cool ο άνθρωπος. Πολύ cool, δηλαδή μπορεί να τελειώσει η εξέταση, δεν τον ενδιαφέρει με τι έγραψε, με τι δεν έγραψε κτλ. Αν το ρωτήσεις θα σου πει, θα δούμε, χαλαρά. Μην αγχώνεσαι ρε μαμά, τι αγχώνεσαι, όλα καλά θα πάνε, χαλαρά. Έχουμε, είμαστε έφηβοι, έχουμε και ζωή. Έχουμε κάτι τέτοια περίεργα, λέει. Κάτι καλό έχεις κάνει μαζί του. Για ναι, να... κάτι αυτά. Γιατί αυτός είναι καλύτερος από σένα. Πολύ καλύτερος. Είστε καλύτερα από το να χειριζόσουν εσύ ψυχολογικά. Πολύ, πολύ. Και λες εσύ, ρε παιδί μου, δες πόσο διαφορετικό είναι. Δηλαδή θα γράψει. Άμα του πω, ξέρεις, έχω βρει τις λύσεις, του λέω προχθές, της χημίας, θέλεις να ρίξεις μια ματιά. Κάτσε λίγο να δω, λέει. Έτσι με μία άνεση ο άνθρωπος, βλέπει, λέει, εντάξει, έχω κάνει εδώ, εντάξει, 5-6 μονάδες, λέει, θα τις έχω χάσει σίγουρα. Εγώ ήμουν σε μια φάση, 5-6 μονάδες! Από πόσες, από τις 100. Τις 100. Εντάξει, ρε. Και μου λέει, χαλαρά, εντάξει, ρε, τι είναι 5-6 μονάδες. Και τίποτα, λέει. Είναι επιτυχημένο το αποτέλεσμα, μου λέει. Καλά, είναι, σου λέει το αγόρι. Επιτυχημένο το αποτέλεσμα. Ναι, του λέω, επιτυχημένο το αποτέλεσμα. Καλά, σου λέει. Εγώ σχολιάζω το πόσο χαλαρός είναι σε σχέση, ας πούμε, με ένα άτομο το οποίο θα έλεγε, πω, έχασα 5-6 μονάδες, πώς μου ξέφυγε αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα από μένα, κτλ. Και βλέπεις ότι ζει καλύτερα αυτός ο άνθρωπος. Ζει πολύ καλύτερα από κάποιον που αγχώνεται. Είναι εγγενές χαρακτηριστικό, πιστεύω, αυτή η τάση του να θέλεις να τα ελέγξεις όλα και να νιώθεις ότι κάτι σου έχει ξεφύγει και δεν το είπες σωστά κτλ. Είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό, το οποίο φυσικά τροφοδοτείται και από το περιβάλλον. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί, ένας φοιτητής, ένας μαθητής ο οποίος ζει σε ένα περιβάλλον όπου οι γονείς του είναι πολύ αγχωτικοί για τα πάντα γύρω τους, ίσως να το περνάνε αυτό στον φοιτητή και στον μαθητή, αλλά να το έχει και αυτός ως στοιχείο χαρακτήρα, να το έχει επιπλέον ή να του έχει καλλιεργηθεί είτε από το περιβάλλον του είτε από το σχολικό του πλαίσιο κτλ. Κτλ. Άρα, εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να κάνεις επί της ουσίας έναν εσωτερικό διάλογο με αυτή την αρνητική σκέψη του πώς να φέρω το χρόνο πίσω και μαγικά να κάνω ένα θαύμα και να σβηστεί το λάθος που έκανα και να γραφτεί το σωστό, κάπως έτσι. Να κάνεις έναν εσωτερικό διάλογο και να πεις εντάξει, ό,τι έγινε έγινε, αυτό έγραψα. Τι να κάνουμε τώρα, την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να είμαι πιο, ας το πούμε, προσεκτικός, για να αποφύγω τυχόν σφάλματα και λάθη. Τώρα, στην ερώτηση αν είναι καλό να το ψάχνουμε, εγώ θα έλεγα ότι... Δεν να έγινε μια τέτοια ερώτηση, η κοπέλα είπε είναι δηλητήριο τώρα το ψάχνουμε. Κοίταξε να δεις, έχει πολλούς που τη ρωτάνε αυτή την ερώτηση, γι' αυτό την απαντάω από μόνη μου, πήρα την πρωτοβουλία. Έχει πολλούς που τη ρωτάνε, εμένα τουλάχιστον μου τη ρωτάνε πολλοί φοιτητές που. Του στυλ να το ψάχνουμε μετά, έχει νόημα να το κάνουμε. Του στυλ να ξέρουν τι να περιμένουν, για να μην απογοητευτούν από το αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή να ξέρουν ότι
πάνω κάτω έχουν χάσει αυτές τις μονάδες, άρα ο βαθμός που περιμένουν θα είναι πάνω κάτω αυτός. Για να μην πέσουν από τα σύννεφα όταν δουν το βαθμό και απογοητευτούν χειρότερα. Θα έλεγα ότι έχει να κάνει πάλι με τη διαχείριση. Δηλαδή, αν θεωρήσεις ότι θα το δεις και αυτό θα σε ηρεμήσει, θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα, δηλαδή να ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση που να κοπείς αυτό το μάθημα ή μάλλον τα πήγες καλά. Αν ασκήσει ηρεμιστική επίδραση επάνω σου, να το κάνεις. Αν ωστόσο αυτό δεν σε βοηθήσει και σε κάνει χειρότερα, τότε καλύτερα να μην το δεις. Είναι δηλαδή στο χέρι του κάθε ενός για το πώς θα το χειριστεί. Αυτό ωστόσο χρειάζεται διαχείριση άγχους. Εγώ ας πούμε αυτό το κατάφερα να το ξεπεράσω στο πανεπιστήμιο. Το κουβαλούσα μαζί μου σε όλα τα χρόνια του σχολείου και όταν πήγα στο πανεπιστήμιο και έκανα ψυχοθεραπεία και έμαθα κιόλας πράγματα γύρω από το άγχος, το πώς λειτουργεί, το πώς να διαβάζουμε σωστά, το τι να περιμένουμε κτλ. Και λέω, έμαθα τότε στο πανεπιστήμιο ότι, και το λέω και στους φοιτητές μου γενικά και σε όλους όσους με ρωτάνε, ότι εκείνη την ώρα που έχω το γραπτό μπροστά μου, είναι σαν να βρίσκομαι σε μια πολεμική ζώνη και εγώ είμαι ένας μαχητής και πρέπει να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Ό,τι μπορώ. Θα φάω όλο το χρόνο που μου δίνω στη διάθεσή μου, θα σφίξω τα κύτταρα, τα μνημονικά μου, να θυμηθώ τα πάντα, θα κάνω ό,τι θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να νιώθω μετά ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και ακόμη και το λάθος που έκανα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Δεν παράτησα τη μάχη, δεν έφυγα πριν την ώρα μου, δεν είπα έλα βρε βαριέμαι να το ξαναδώ, δεν το πήρα χαλαρά, οπότε και λάθος να έκανα, άμα ξέρω ότι έκανα ό,τι καλύτερο γινότανε, θα αισθάνομαι πολύ καλύτερα μετά. Ενώ αν δω ότι έλα μωρέ και αν έμενα το τελευταίο πεντάλεπτο και αν δεν έλεγα στο διπλανό μου την απάντηση και έπαιρνα όλο το χρόνο για μένα και αν το πάλευα λίγο ακόμα και αν έγραφα λίγο ακόμα κτλ, τότε θα τα βάλω με τον εαυτό μου. Αν όμως αισθανθώ ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, έκανα τα πάντα, τότε σίγουρα αν επιμένω να είμαι αρνητική με τον εαυτό μου, μάλλον φίλοι μου, χρειάζομαι ψυχοθεραπεία. Αυτό που θέλεις να αποφύγεις. Αυτό που θέλεις να αποφύγεις. Γιατί δεν γίνεται να τον πατάς στο δόλιο τον εαυτό σου συνέχεια. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Και πριν σκάσει, είναι καλό να κάνεις ψυχοθεραπεία, το οποίο δεν πρέπει να το βλέπεις ως κάτι δύσκολο και κάτι πολύ αμάν θα μου πει αυτό το τρομερό πράγμα, αλλά κάτι σαν το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Είναι και κάπως ψυχαναγκαστικό αυτό το άγχος ότι άμα τελειώσεις την εξέταση και μετά κάθεσαι και αναδεύεις συνέχεια μέσα στο μυαλό σου τι απάντησες, ψάχνεις τις λύσεις, ψάχνεις να δεις το λάθος. Αυτό είναι απόρρια, είναι απόρρια της τελειομανίας σου και του έντονου ψυχαναγκασμού σου να είσαι αλάθητος. Δεν υπάρχει αλάθητος. Όλοι έχουμε την ροπή προς το λάθος. Ιδιαίτερα σε εξετάσεις και πανεπιστημιακού επίπεδου και τώρα με τα τετράμινα, είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο να κάνουμε κάποιο λάθος. Εκεί που δεν είμαστε τόσο συγχωρητικοί με τον εαυτό μας, είναι όταν το γνωρίζουμε. Δηλαδή όταν γνωρίζουμε το λάθος, ενώ γνωρίζουμε την απάντηση και είτε τη σβήσουμε, γράψουμε πρώτα το σωστό και μετά σβήσουμε και γράψουμε το λάθος, είτε ακούσουμε κάποιον άλλον και λέμε «Α, αυτός ξέρει καλύτερα από μένα, έχει διαβάσει καλύτερα από μένα», οπότε σίγουρα το έχω... Πώς? Να αντιγράψουμε εννοείς. Ναι. Συμβαίνει αυτό. Θα σε ρωτήσω κάτι, επειδή ασχολείσαι πολύ με την νευροψυχολογία. Η πρώτη απάντηση που μας έρχεται είναι σωστότερη? Συνήθως ναι. Το φαινόμενο του πρώτερου είναι αυτό που όταν έρθει συνήθως πρώτος στο μυαλό σου είναι κατασυνηθισμένη, έτσι, συνηθισμένο θα έλεγα, σωστό, να είναι σωστό. Μετά που αρχίζουμε και το ψάχνουμε και το δηλίζουμε,
και λέμε, αχ, μήπως είναι αυτό, ιδιαίτερα σε ερωτήσεις multiple choice, σε πολλαπλής επιλογής, επειδή είναι πολύ, πολύ κοντινές οι διαφορές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το συγχύσουμε μετά και να γράψουμε κάτι λάθος. Ή συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να ρωτήσουμε, ας πούμε, κάποιον ο οποίος θεωρούμε ότι επειδή είναι καλύτερος από μας, σίγουρα θα ξέρει την απάντηση. Και ενώ εμείς το γνωρίζουμε, επειδή το είπε αυτός που νομίζουμε ότι είναι καλύτερος από μας, mm-hmm. το σβήνουμε και γράφουμε αυτό που βάλε αυτός. Ναι. Άρα οι αυτά φίλοι... είναι όταν τα κάνουμε, μετά είναι δύσκολο να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας. Γιατί αισθανόμαστε ότι το ξέραμε και από βλακεία μας κάναμε λάθος. Ενώ το να μην το γνωρίζουμε ή να μην το είχαμε διδαχτεί ή να μην το είχαμε δώσει σημασία ή να ήταν κάτι εκτός ύλης ή να ήταν κάτι που δεν το ξέρει κανένας, συγχωρούμε πιο εύκολα τον εαυτό μας. Αν όμως ήταν κάτι που γνωρίζαμε και το σβήσαμε και γράψαμε το λάθος, είναι δύσκολο να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας. Ιδιαίτερα αυτοί που έχουν τάση προς τελειομανία. Αυτά τα λέμε γιατί τα κάνουν όλοι όσοι έχουν αυτή. Σχεδόν όλοι. Να μην γενικεύω, σχεδόν όλοι που το κάνουν αυτό. Άρα, εκείνη τη στιγμή το μαγικό είναι να μπορέσουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Και από εκεί και πέρα, ότι ο γέγονε. Αν μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα το να ελέγξουμε αν το κάναμε σωστό ή όχι, γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, να περιμένουμε να πάρουμε πτυχίο και να ξέρουμε πόσες πιθανότητες είναι π.χ. να το πέρασα το μάθημα, μπορούμε να το δούμε. Αν όμως γνωρίζοντας το αυτό θα είναι χειρότερο για εμάς, τότε καλύτερα να μην το κάνουμε. Αλλά πάντα, και αυτό είναι Ευαγγέλιο που λέω, πάντα αν δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό σε μια εξέταση, μετά έχεις την καλύτερη, ας το πούμε, αναμονή. Γιατί ξέρεις ότι έδωσες τα πάντα. Οπότε τη στιγμή που έδωσες τα πάντα, δεν μπορείς. Δεν νομίζω η κοπέλα αυτή να μην δίνει τα πάντα. Νομίζω ότι το άγχος της είναι τόσο έντονο και η τηλεομανία της είναι τόσο παρισφρητική στη ζωή της που δεν την αφήνει να χαρεί το γεγονός ότι τελείωσε η εξέταση, πάει και αυτό, έφυγε και αυτό, πάμε για άλλα ή ας ξεκουραστούμε. Ναι. Νομίζω ότι το άγχος είναι χρήσιμο και δημιουργικό πριν την εξέταση. Μετά ναι. την εξέταση δεν έχει νόημα το άγχος. Όχι, αλλά μετά την εξέταση είναι παντρεύεται την ενοχή. Γιατί αν πεις ότι έλα μωρέ, εντάξει, θα το διαβάσω αυτό, ή εκείνο δεν θα το διαβάσω, ή δεν θα δώσω σημασία εκεί, δεν θα δώσω σημασία εδώ, και μετά πέσει εκείνο το θέμα, γιατί δεν έχεις κάνει καλή προετοιμασία, μετά θα αισθάνεσαι άσχημα. Εντάξει, και μετά θα διαβάσεις καλύτερα την επόμενη φορά, θα γράψεις καλύτερα την επόμενη φορά και τελείως. Είναι το τέλος του κόσμου, αν δεν περάσουμε ένα σίγουρα μάθημα. Σίγουρα δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, ότι θα πάμε να κόψουμε το λαιμό μας, αν δεν περάσουμε ένα μάθημα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Α. Εγώ προσωπικά, στον Νίκη μου, όταν ήμουν μαθητρία, αχωνόμουν πριν από την εξέταση. Άμα τελειώνει η εξέταση, έλεγα δόξα ο Θεός, τέλειωσε, να σπάω να κοιμηθώ, ή ας πω αν ήταν καλοκαίρι, να σπάω να κολυμπήσω στη θάλασσα, να σπάω να δω κάτι στην τηλεόραση και τέλειωσε. Φυσικά, ένας άλλος παράγοντας είναι όταν είσαι αγχωμένος πριν από την εξέταση και στρεσαρισμένος κατά τη διάρκεια της εξέτασης και να μην θέλεις να είσαι αγχωμένος μετά και να μην ασχολείσαι με το αν έγραψες καλά ή όχι, θέλεις λίγο χρόνο να χαλαρώσεις και να ηρεμήσεις μετά. Εννοείται, από το στρες που έχεις και την υπερένταση που έχεις λόγω της εξέτασης, θέλεις λίγο χρόνο να φύγει το μυαλό σου από εκείνο και να μπει σε μια άλλη κατάσταση. Ίσως τη φίλη να τη βοηθούσε αν έκανε γυμναστική μετά από την εξέταση, αν έβγαινε έξω να περπατήσει στη φύση, για παράδειγμα. Ναι, θέλει κάτι αναζωογονητικό. Ή αν έκανε ένα ζεστό μπάνιο, ή αν έβγαινε για καφέ με μια φίλη της. Δηλαδή να αλλάξει, να κάνει μια δραστηριότητα άλλη που να μην είναι μόνη της και να κάθεται να ασχολείται με το τι έγραψε. Αλλά σίγουρα στην ηλικία που είναι τώρα, εφόσον παρουσιάζει με τόσο ζωφερή περιγραφή το πώς την ταλαιπωρεί το άγχος και η τηλεομανία, είναι κρίμα, κόρη μου, να μην κάνεις ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσεις μια και καλή. Και να το αντιμετωπίσεις τώρα σε μια ηλικία που είσαι νέα.
Αυτό είναι εστιασμένη η ψυχοθεραπεία που χρειάζεται στο άγχος και αν μάθεις κάποιες τεχνικές και κάποιες... Γιατί το έχω περάσει, γι' αυτό το λέω, επειδή το έχω κάνει εγώ αυτό και με βοήθησε πάρα πολύ στο πανεπιστήμιο, που ήταν πολύ δύσκολο γιατί είχα και υποτροφία και έπρεπε να περνάω τα μαθήματα από την πρώτη, χωρίς να τα μεταφέρω για το Σεπτέμβρη. Ήταν πολύ αναζωογονητικό το γεγονός ότι κατάφερα μέσα από στρατηγικές να μάθω πώς να διαχειρίζομαι το στρες και το άγχος και του πριν την εξέταση και, και μετά από την εξέταση. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο, δηλαδή το περνάς πιο ανώδυνα. Γιατί είπαμε, οι άνθρωποι που έχουν την τάση να χώνονται, δεν μπορούν οι άνθρωποι που δεν έχουν την τάση να χώνονται να τους καταλάβουν. Είναι, όπως σου είπα εγώ, ότι δυσκολεύομαι, θαυμάζω και δυσκολεύομαι να καταλάβω τον Λάζαρο, που είναι τόσο άνετος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ έχω την τάση αυτή και ταυτίζομαι μαζί του, έρχομαι στη θέση του και λέω, άμα ήμουν εγώ στη θέση του, σίγουρα δεν θα ήμουν έτσι. Δηλαδή έχει μία άνεση και μία τάση που λες, δεν το αναγνωρίζω αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο, αλλά ταυτόχρονα και πολύ διαφορετικό. Ναι, νομίζω ότι είναι και κομμάτι της ψυχοσύνθεσης του καθενός, της προσωπικότητας. Είναι πολύ όμορφο πράγμα όμως να το βλέπεις, δηλαδή να βλέπεις έναν να μην ταλαιπωρείται. Είναι πολύ ταλαιπωρητικό να ταλαιπωρείσαι συνέχεια για την απόδοσή σου και να βολοδέρνεσαι όλη την ώρα για μια εξέταση. Πολύ ταλαιπωρητικό. Γι' αυτό και πρέπει αυτός που έχει την τάση να μάθει τρόπους τουλάχιστον να είναι διαχειρίσιμο. Να μην του ξεφεύγει και να γίνεται πια κλινικό θέμα. Γιατί άπαξ και γίνει κλινικό θέμα, άπαξ και καταρρεύσεις δηλαδή, μετά την πρώτη εξέταση π.χ., μετά πώς, τι θα κάνεις με τις επόμενες εξετάσεις? Τι ενέργεια θα σου μείνει για να γράψεις τα επόμενα μαθήματα? Δεν θα σου μείνει ενέργεια. Ναι. Άλιστα. Οπότε θέλει καλή διαχείριση, καλό, σωστή προετοιμασία, καλή διαχείριση του στρες και καλή γνώση του εαυτού σου, δηλαδή καλή αυτογνωσία, για να μπορείς να ξεχωρίσεις εάν το να το δεις θα σε βοηθήσει ή καλύτερα να μην το δεις. Και γι' αυτό συστήνεται στα άτομα τα οποία πάνε μετά, που γράφουν μια εξέταση και πιάνουν τους άλλους και τους ρωτάνε τι έγραψες εκεί, τι έγραψες εδώ, πες μου τι έκανες εκεί, πες μου τι έκανες εδώ. Συνήθως τα άτομα που αγχώνονται όταν τους κάνεις αυτό το πράγμα και τους βομβαρδίζεις με ερωτήσεις του τι έκανες εκεί, τι έκανες εδώ, τα αγχώνεις ακόμη παραπάνω. Γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος, α, εγώ έγραψα αλλιώς, και εσύ να αγχωθείς ότι το έγραψες εσύ λάθος, ενώ να είναι δικό του λάθος. Άρα δεν συζητούμε με άλλους το τι γράψα. Δεν συζητούμε με άλλους. Ιδιαίτερα όταν δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Τους λέμε, λυπάμαι, συγγνώμη, δεν μπορώ να το συζητήσω. Εγώ τώρα είμαι σε κατάσταση απόσβεσης, γνωσιακής απόσβεσης του συγκεκριμένου μαθήματος. Προετοιμάζω τα κύτταρά μου για το επόμενο μάθημα. Οπότε μη με ενοχλείς. Μάλιστα, και εγώ θα κλείσω με αυτό. Λυπή σου, κόρη μου, τα κύτταρά σου και μην τα δηλητηριάζεις μετά από κάθε εξέταση να κάθεσαι και να σκέφτεσαι πώς το έγραψες και πώς τι. Εγώ θα έλεγα, θα σου κάνει, εγώ στη συγκεκριμένη κοπέλα θα έλεγα, θα σου κάνει καλό να μην τα σκέφτεσαι μετά. Φυσικά. Αν μπορείς. Εφόσον έχει γίνει τόσο δυσλειτουργικό το να τα σκέφτεται. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Αριστονίκη μου, για αυτή την Αριστοτρίτη. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που γράφουν, υπομονή. Τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά. Τα μικρά και τα μεγάλα, να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Και άμα δεν γράψουν αυτό που θέλουν, δεν πειράζει, θα έχουν άλλες χίλιες ευκαιρίες να γράψουν καλύτερα.
Α, έτσι. Μπράβο. Ωραία. Φιλιά. Γεια πολλά.